Δεύτερη καλύτερη παίκτρια των κόκκινων η Μαριάνθη πιο κάτω ο κόρο, αλλά με τον Τάφη θυμήθηκε ότι ψηφίζει αγωνιστικά. Ένα μπάχαλο έχει γίνει η κόκκινη ομάδα στο Survivor μετά την υποψηφιότητα του τριαντάφυλλου από τον ίδιο τον Γιώργο Κόρομη, με τον οποίο πίστευε ο τραγουδιστής ότι ήταν κολλητή φίλη. Και λέμε πως πίστευε διότι από την πλευρά του Γιώργο Κόρομη φαίνεται πως αυτό δεν είχε βάση, έτσι έδειξε τουλάχιστον στη πράξη. Σας αποκαλύψαμε πως ο Ντάφη είναι ο χειρότερος αγωνιστικά παίκτης της κόκκινης ομάδας και δικαίως δόθηκε ως υποψήφιος, όμως η εξήγηση του Κόρο πως τον έδωσε για αγωνιστικούς λόγους ήταν η εύκολη δικαιολογία, είχε θεματάκια με τον Ντάφη απλά δεν τα έβγαζε προς τα έξω και περίμενε το αυτογκόλ του τραγουδιστή. Δείτε όλα τα SPOILERS του SURVIVOR εδώ. Και γιατί το λέμε αυτό, διότι ο Γιώργος έχει αποδείξει στην πράξη πως δεν ψηφίζει αγωνιστικά γιατί ψήφισε και τη Μαριάνθη μια μέρα πριν και η Μαριάνθη, όχι απλά δεν είναι η πιο αδύναμη παίκτρια, αλλά είναι πιο ισχυρή από τον ίδιο και το φιλαράκι του τον Ασημακόπουλο βάσει στατιστικών. Η Μαριάνθη λοιπόν φίλοι μου, όσο και αν μην το πιστεύετε, είναι η δεύτερη καλύτερη παίκτρια, μετά την Καρολίνα, καλύτερη και από Ηλία και από Κόρο και από Ασημακόπουλο και φυσικά από Κοψιδά, αυτό λοιπόν. Διότι γίνεται λόγος για αγωνιστική συμπεριφορά παικτών. Η Μαριάνθη μετράει ποσοστό 60,4% σε νίκες και ο Γιώργος Κόρομη 57,5%, ενώ ο δεύτερος μετράει και 10 περισσότερες ήττες από τη συμπαίκτριά του. I like.